Γιώργο, από ό,τι βλέπεις λοιπόν και πίσω μου, ακόμα να δίεται ένας μαύρος καπνός από το Ελευθέριος Βενιζέλος για πέμπτη ημέρα. Αυτό δυσκολεύει και την εργασία της πυροσβεστικής, η οποία προσπαθεί ακόμα να σβήσει την φωτιά. Έχει πάει σε ένα δεύτερο σχέδιο, ναι, σε ένα σχέδιο που σβήνει πρώτα τα εμπορεύματα. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, η κλίση που είχε το Ελευθέριος Βενιζέλος στις πρώτες ημέρες περίπου των 5 μοιρών έχει επανέλθει. Γιατί χθες, Γιώργο, έγινε κάτι πολύ επικίνδυνο, αφού το πλοίο απέκτησε μία κλίση 9 μοιρών. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό για το πλοίο και για τα εμπορεύματα τα οποία έχουν βγει. Σύμφωνα λοιπόν με το λιμενικό, να πούμε ότι έχουν αυτή τη στιγμή καταφέρει να βγουν 69 με 70 οχήματα από τα 220 που βρίσκονταν συνολικά μέσα στο πλοίο. Ακόμα βέβαια δεν έχει γίνει η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δούμε και τις αποζημιώσεις που θα πάρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα πράγματά τους, τα αυτοκίνητά τους. Είναι νομίζω το πιο σημαντικό αυτό, Γιώργο. Η πυροσβεστική προσπαθεί ακόμα να σβήσει τη φωτιά, γιατί ο καπνός και η οσμή, μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστη στο λιμάνι του Πειραιά, εδώ που βρισκόμαστε στην Ε12 πύλη. Προσπαθούν, οι πυροσβεστικοί χθες είχε σταματήσει 3 ώρες την εργασία της, αφού ήταν αρκετά επικίνδυνο και για αυτούς να βρίσκονται μέσα στο πλοίο. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει πιο μετά και πότε επιτέλους θα σβήσει η φωτιά και οι μικρές αιστείες που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακριβώς. Και βέβαια ήταν η κίνηση του πλοιάρχου να γυρίσει αμέσως στον Πειραιά Ζωή, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Το βράδυ της Τρίτης. Έτσι, μπράβο, με τις ζωές των ανθρώπων. Η κίνηση του πλοιάρχου ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ζωή, σε ευχαριστώ. Σε περιμένω στην επόμενη σύνδεση, η οποία έχει σχέση με τον φλόρο της Ενέργα, όπου...